ήρθε η ώρα να δω τι ακριβώς έχετε κάνει με τα δωμάτια σας, Αλέξανδρε και Έμα. Ουχ, μαμά, τι συμβαίνει? Λοιπόν, θέλω να καθαρίσετε τα δωμάτια σας. Ελάτε γρήγορα εδώ. Όχι, δεν θέλουμε να τα καθαρίσουμε. Αχ, Θεέ μου, δεν αντέχω άλλο. Μα τι συμβαίνει εδώ? Τι είναι αυτά εδώ πέρα μέσα? Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω! Αλέξανδρε! Μα είναι δυνατόν τις τσίχλες του να τις πετάει εδώ πέρα? Εντάξει. Πραγματικά είναι... Δεν ξέρω. Έμα, γιατί έτσι... Τι συμβαίνει στο κάστρο σου? Τι το έχεις κάνει εδώ, δες? Χαμός, άνω κάτω. Αχ, Θεέ μου, δεν το πιστεύω. Έμα, Αλέξανδρε, ελάτε γρήγορα. Ωχ, η μαμά μας φωνάζει. Ωχ, τι να θέλει άραγε. Ωχ, πάλι θα μας μαλώσει. Μα τη είπα ότι ήθελα να καθαρίσω το δωμάτιό μου. Ήρθαμε, μανούλα. Παιδιά, σας έχω πει χίλιες φορές ότι θέλω να καθαρίσετε τα δωμάτια σας. Έμα, γιατί το δωμάτιό σου είναι έτσι σαν να το έχουν βομβαρδίσει? Και Αλέξανδρε, πραγματικά δεν έχω τι να πω για σένα. Έχεις αφήσει πατού τις μαστίχες σου. Ναι, Αλέξανδρε, γιατί αφήνεις παντού τις τσίχλες σου και τις πετάς από εδώ και από εκεί? Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλω να καθαρίσεις το δωμάτιό σου αμέσως και να μην ξαναπετάξεις σε κρυφά μέρη τσίχλες. Απλά μαμά, τις είχα εκεί πέρα για ένα project που ετοιμάζω και γι' αυτό. Για ένα project που ετοιμάζεις, μάλιστα. Το βρίσκω αειδιαστικό αυτό που έκανες, να ξέρεις. Καλά, εντάξει. Ωχ, και εσύ γιατί ψάχνεις τα πράγματά μου? Δεν κατάλαβα, από πού και σπου. Για πες μου εσύ, μικρή, γιατί το δωμάτιό σου είναι σαν βομβαρδισμένο? Να, ήθελα, απλά έπαιζα, ναι, συγγνώμη, μαμά. Θα τα συμμαζέψω αμέσως. Τίποτα. Ό,τι και να σας πω, ό,τι και να κάνω, συνέχεια στα ίδια καταλήγουμε. Εγώ να συμμαζεύω όλο το σπίτι, να το καθαρίζω και εσείς να το κάνετε άνω κάτω και να το βρωμίζετε. Α, για να δω τώρα και στην Άννα. Ορίστε. Η τροφή της πία μέσα στο κλουβί. Ό,τι να είναι. Τι να πω πραγματικά. Μαμά, αν θέλεις, μπορώ να σε βοηθήσω να τα καθαρίσουμε μαζί όλα. Αγάπη μου, γύρισα. Τι συμβαίνει εδώ, μα πού είναι όλοι? Ωχ, την κουραστική μέρα. Γύρισες? Ήθελες να ετοιμάσω μεσημεριανό? Ναι, αγάπη μου, αφού πάντα ετοιμάζεις. Δεν πειράζει όμως, θα κάνω εγώ μερικά αυγά. Πανεύκολο, και τα παιδιά επίσης. Ορίστε, κοίταξε που βρήκα αυτό εδώ. Πού το βρήκες? Μέσα στις Άννας, στις πίες στο κλουβί. Ό,τι να είναι σε αυτήν την οικογένεια. Εγώ να καθαρίζω, να συμμαζεύω και εσείς όλοι να κάνετε ό,τι θέλετε. Αλίκη, εντάξει, δεν είναι τόσο σοβαρό. Δεν είναι τόσο σοβαρό, Εάν δεν είναι τόσο σοβαρό και δεν είναι δύσκολο, μπορείς να κάνεις εσύ λοιπόν τα καθήκοντά μου εδώ μέσα και εγώ να πηγαίνω στη δουλειά σου. Πώς σου φαινόταν αυτό? Ωχ, η μαμά και ο παπάς μαλώνουνε. Γιατί νομίζεις ότι η δουλειά μου είναι εύκολη, Αλίκη? Για πάνε εσύ να δεις τι ωραία που περνάμε εκεί. Ενώ εσύ νομίζεις ότι το να κάνω το σπίτι είναι εύκολο. Για να δούμε λοιπόν πώς θα ήταν αν είχες εσύ τη φροντίδα του σπιτιού. Αχ, τέλος πάντων. Ορίστε, λοιπόν, θα πάω και θα αναλάβω την καθαριότητα. Για να δούμε, λοιπόν, τι γίνεται εδώ. Μα τι συμβαίνει, ο παπάς τελικά θα κάθεται σπίτι και η μαμά θα πηγαίνει στη δουλειά? Γεια σου, μπαμπά, τι κάνεις? Η μαμά σήμερα δεν είναι καλά. Λοιπόν, ήρθα να δω τι γίνεται και να δω αν έχεις καθαρίσει το δωμάτιό σου. Ναι, το καθάρισα. Καθάρισα και τις τσίχλες που είχα πεταμένες εδώ πέρα μέσα.
Του είπα τη μαμά ότι τους ήθελε για ένα αγαπήραμα. Εντάξει, παιδί μου, εντάξει, ωραία. Αφού τις καθάρισες και είναι όλα οκ, είμαστε εντάξει. Κι εγώ μάζεψα όλα τα πράγματα που μου είπε η μαμά μέσα στο καλάθι. Μπράβο, μπράβο, κορίτσι μου. Παπά, θα μένεις τώρα εσύ μέσα στο σπίτι και η μαμά θα πηγαίνει στη δουλειά. Όχι, μικρή μου Έμα. Απλά ήρθα κι εγώ να δω τι ακριβώς κάνετε εδώ. Εντάξει, πάντως να ξέρεις, η μαμά όλο μας φωνάζει σήμερα. Αχ, λίγο χρόνο για τον εαυτό μου. Ναι. Ναι, ναι. Τι? Ναι, ναι, έρχομαι αμέσως. Τι συμβαίνει, αγάπη μου? Είναι έτοιμο το φαγητό? Δεν μπορώ. Πρέπει να πάω να... στην πυροσβεστική. Έχω ένα έκτακτο περιστατικό. Τι εννοείς έκτακτο περιστατικό? Αυτή είναι η δική μου δουλειά. Αλίκη, Αλίκη, κάτσε εδώ. Ο μπαμπάς έμεινε στο σπίτι τελικά. Η μαμά θα είναι αυτή που θα φέρνει τα λεφτά στο σπίτι. Δεν το πιστεύω αυτό που μου συμβαίνει.